Okay. Είμαστε και πάλι εδώ και για να με βλέπετε να κάθομαι, όχι τέλος φορές δεν κάθομαι, αλλά τέλος πάντων κάθομαι συνήθως όταν έχω κάποιον καλεσμένο εδώ και επιτέλους η Καλομήρα βρίσκεται στην παρέα μας, το ξεκίνημα αυτής της εβδομάδας και μόλις δύο μέρες, 24 ώρα πριν από τη μεγάλη βραδιά των ημιτελικών. Καλώς ήρθες, Καλομήρα. Hi. Θέλω απλά να σου πω ότι η Eurovision Week ήταν πριν από δύο εβδομάδες. Κατάλαβα. Έκανα εδώ στην εκπομπή. Κατάλαβα. Αλλά επειδή είχε πάει στο εξωτερικό. Ναι. Τουλάχιστον αυτά έμαθα. Έμαθα ότι πήγε στο εξωτερικό. Μετά έγινε η απεργία εκείνη την ημέρα που δεν είχε πτήσει Ολυμπιακή. Και μετά καθυστέρησε και είχε το χιόνι μετά. Και τέλο πάντων υπήρχε ένα πρόβλημα. Δεν το πιστεύω ότι σε έχω εδώ. Είναι σαν να είσαι 3D animation κάτι. Δεν το ξέρω. Δεν το πιστεύω κι εγώ. Κάθε φορά μου είπανε μα την Τρίτη ή μα την Δευτέρα. Sorry. Και έλεγα ναι, θα έρθουμε. Κάτι έγινε. Κάτι έγινε. Μετά πάλι. Πήγε την Παρασκευή μετά πάλι. Οπότε και εγώ σταμάτησα να λέω και την Καλομήρα. Το άφησα αφλού. Οπότε να λοιπόν η έκπληξη. Καλομήρα λοιπόν βρίσκεται σήμερα εδώ στην εκπομπή. Yes. Καλώς ήρθες μετά από αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα. Έχεις κανένα χρόνο να έρθεις. Ναι. Από το CD που είχες βγάλει το τελευταίο σου ήταν με τα covers, τις διασκευές. Ναι. Είσαι καλά. Είμαι καλά. Θυμάμαι ότι κάποια στιγμή είχαμε συζητήσει παλιότερα. Δεν θυμάμαι αν το είχαμε κάνει αυτό μπροστά στις κάμερες ή πίσω από τις κάμερες. Που σου είχα πει για την Eurovision και σε είχα ρωτήσει. Τα είπαμε στην κάμερα. Στην κάμερα. Θυμάμαι. Και είχα πει, παιδί μου, ότι επειδή είσαι μια πολύ ωραία pop φιγούρα, ότι θα μπορούσες άνετα να πας και να εκπροσωπήσεις την Ελλάδα στο διαγωνισμό της Eurovision. Και μου είχες πει, μ' αρέσει πάρα πολύ, με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Δεν μου έχουν κάνει πρόταση, αλλά θα ήθελα πολύ ποιος θα με ενδιαφέρε. Οπότε, να λοιπόν που έγινε τώρα. Το πιστεύεις, πώς νιώθεις βασικά. Έχεις άγχος που σε δύο μέρες θα γίνει ο διαγωνισμός. Έχω λίγο άγχος. Δεν θέλω να έχω πολύ, αλλά σιγά σιγά μου έρχεται. Κάνω πρόβες και σκέφτομαι ότι είναι η βραδιά και τα κάνω όλο χάλια. Και λέω, Χρίστιαν, να μην έχω άγχος. Γιατί λέω ότι είναι η βραδιά, βλέπω κόσμο, okay, κάμερα, αλλά it's okay. Καταρχάς, νομίζω ότι δεν θα πρέπει εκείνο το βράδυ να σκέφτεσαι τον κόσμο που είναι εκεί. Θα πρέπει να σκέφτεσαι τις κάμερες, γιατί θα σκέφτεσαι τα εκατομμύρια που θα σε βλέπουν, γιατί θα έχει σίγουρα πολύ μεγάλη τηλεθέαση. Τα ratings εννοώ τηλεθέαση. Ναι. Λοιπόν, αυτοί που θα σε βλέπουν εκείνο το βράδυ. Οπότε δεν πρέπει να έχεις άγχος με αυτούς που θα βρίσκονται εκεί. Αυτό είναι δική μου συμβουλή που σου δίνω. Θα πρέπει να κάνεις focus στις κάμερες, πώς θα κάνεις καλύτερα το δικό σου το μικρό show εκείνη τη στιγμή στα 3 λεπτά που κρατάει το τραγούδι. Θα κάνεις, φαντάζομαι θα είναι όλο dance routine, πώς το λένε, dance έτσι, routine, χορογραφία. Yeah, θα έχουμε ένα show, dance, R&B, work it, θα το δείτε. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ, η Μαρία θα κάνει τις χορογραφίες. Μαρία, το επώνυμό της. Λιδαράκης. Okay. Και έκανε του Σαρμπέλ και χορεύει με πολλούς. Έχει κάνει του Σαρμπέλ πέρυσι το «Γεια σου Μαρία». Yeah. Okay, yeah. Μια χαρά. Και την εμπιστεύομαι πολύ και τα παιδιά που έχουμε χορεύουν πολύ ωραία και είναι πολύ ωραία παιδιά. Και πάμε, you know, cool, fun, sense. Τι είναι αυτά τα οποία ακούς γενικά για το τραγούδι, ξέρεις όλες αυτές τις μέρες από τότε που βγήκαν και τα τρία τραγούδια στον αέρα, τι σου λέει ο κόσμος? Πολλές φορές μου λένε ότι τους αρέσει το τραγούδι, αλλά μετά τι θα μου πούνε μπροστά μου, τι θα πούνε, δεν μου αρέσει το τραγούδι. Ναι, σωστά, έχεις δίκιο. Απλά από την άλλη θα μπορούσε κάποιος να σου πει ότι οκ, okay, ναι, αλλά μπορεί, ξέρω εγώ είμαι φαν της Χρύσπας, μου αρέσει και της Χρύσπας. Είμαι φαν του Μαρτάκη, μου αρέσει και ο Μαρτάκης. Μου λένε αυτά άνετα, ανοιχτά εννοώ. Θα μου λένε, μ' αρέσει το δικό σου και του Μαρτάκη, ή μ' αρέσει το δικό σου και της Χρύσπας, ή μου λένε καλά πράγματα γενικά. Mm-hmm. Και να ήταν κακό, δεν θα σου το έλεγα. Σιγά, δεν είναι εδώ. Να σου πω κάτι. Θα κρυφθούν όλα σε δύο μέρες. Σε δύο μέρες θα δούμε. Θα δούμε ακριβώς τι θα γίνει. Ναι. Και φαντάζομαι ότι πάρα πολλοί θα σε έχουν ρωτήσει πώς σου φαίνονται τα άλλα δύο τραγούδια. Ναι, και θα με ρωτήσει κι εσύ. Σε ρωτήσω κι εγώ. Να σου πω κάτι. Αν δεν ήσουν φέτος και έβλεπες τα άλλα δύο, ρε παιδί μου, αν ήσουν σπίτι, όπως θα είμαι κι εγώ στο σπίτι. Λοιπόν, και είπα να ψηφίσει, σου αρέσει κάποιο πιο πολύ από τα άλλο. Η Χρύσπα όταν ήρθε. Ναι. Μου είπε ότι της αρέσει κάποιο περισσότερο από τα άλλα. Και επίσης και, πώς το λένε, και η Έλλη Κοκκίνου που ήταν εδώ, και η Έλλη Κοκκίνου που ήταν εδώ προχθές, είπε στον αέρα την ημέρα των γενεθλίων μου ότι της αρέσεις πιο πολύ εσύ σαν, πώς ακριβώς το πω για να μην παρεξηγηθώ και με κυνηγάτε μετά τώρα. Κάτι είπε η Έλλη τέλος πάντων, ότι η Καλομήρα θα το στηρίξει πάρα πολύ ωραία πάνω σε σκηνή το τραγούδι αυτό και ότι γενικά δεν ξέρει πώς θα βγουν οι υπόλοιποι οι άλλοι καλλιτέχνες το βράδυ εκείνο, οπότε μπορεί κάποιος να κάνει τη διαφορά τελευταία στιγμή, ναι, όπως έγινε πέρσι με το Σαρμπέλ. Mm. Αλλά παρόλα αυτά είπε, ρε παιδάκι μου, ανέφερε το δικό σου το όνομα πιο πολύ εκείνη τη στιγμή που τη ρώτησα. Ευχαριστώ πολύ. Ας την Έλλη τώρα. Για πες λοιπόν. Okay, ευχαριστώ. Και τι άλλο. Ποιο κομμάτι.
Sorry, παιδιά, δεν έχω πάει. Μην είσαι καθισμένη. Θα μου απαντήσει όπω απάντησε στο TV Star, στο τι μου είπε η Όλγα Παυλάτου να κάνω την Κινέζα. Τι στο ψινάκι, νόμιζε το έχει πει αυτό. Ναι, ο Μακρύ, όταν μου είπε ο ψινάκι. Καλά σου είπε. Μπορώ να έχω μια ερώτηση, λέω. Όχι, δεν μου αρχίζουμε τώρα. Και I'm like, OK, πια έτσι, μάκι, έτσι, τι θα με ρωτήσει. Καλομήρα να σου πω κάτι. Απάντησε πάρα πολύ ωραία. Δεν το περίμενα θα πει αυτό το πράγμα εκείνη τη στιγμή, γιατί ήταν live το TV Star. Ήταν live. Δηλαδή αυτό που είπε ότι. Που σου είπε ο Ψινάκη, ο Λέος Ψινάκη είπε για την γενική διευθυντρία τη Heaven, η Όλγα Παυλάτου. Γεια σου, Όλγα μου. Είπε ότι η Όλγα είναι φίλη και πώς το λένε, πες μας σε παρακαλώ πολύ, έτσι με τη φωνή του, δεν έχει πρόβλημα. Ποιο θα ψηφίζει εσύ, το Μαρτάκι ή τη Χρήσπα. Και στο τσάκ να το πιστέψω. Στο τσάκ να το πιστέψει. Στο τσάκ, μα μου λέει αλήθεια. Και. Ήτανε και γυρνάει παιδιά καλομήρα και λέει η κυρία Όλγα, η κυρία Παυλάτου, ξέρω εγώ τι είπε, αν ήταν εδώ θα μου έλεγε τώρα να κάνω την Κινέζα. Και ήταν πραγματικά πάρα πολύ αυτό. Να σου πω, θα κυκλοφορήσει κάποιο CD μετά από την Eurovision, έχει κάποιο album έτοιμο. Ναι, και single, θέλω να το ακούσει, νομίζω θα σου αρέσει. Θα μου το δώσω να ακούσω τραγούδια. Definitely. Θα είναι album ή θα βγει σε single κατευθείαν μετά το Secret Combination, πώς θα το κάνετε. Θα είναι album. Mm-hmm. Μπορεί να βγει και single, δεν ξέρω, το Secret Combination δεν έχω ιδέα. Αλλά σίγουρα θα έχω album. Και είναι πολύ R&B έχει μέσα, πολύ hip hop, pop. Αλλά είναι πιο όρι, like, μια όρημη καλομήρα, νομίζω θα ακούσεις. Mm-hmm. You know? Εντάξει, είναι άλλωστε και θα είναι και το. Club κατάσταση. Αν δεν κάνω λάθος, θα είναι το τέταρτο CD, έτσι. Yeah. Καλομήρα, πώς πέρασε ο καιρός, 4 CD. Θυμάστε θα βγάλεις αρχή. Τέταρτο CD. Θυμάμαι που σου είχα κάνει το πρώτο άλμπουμ πρώτα σιγά μου και με απέρριψες. Με την μπλούζα. Και μεταξύ μας καλά έκανες, βέβαια. Okay. Όχι, για την μπλούζα με το πει και ξεφτυλίσει τόσο okay, αέρα. Okay, για την μπλούζα δεν ήταν μπροστά σε κάμερες αυτό. Please, don't say it. Μην πει τίποτα απολύτως. Γιατί έχουμε και σήμερα και καλεσμένους εδώ στην εκπομπή. Και οι καλεσμένοι μας αυτά θέλουν για να βγάλουν στον αέρα. Λοιπόν. Πριν προχωρήσουμε να παίξουμε το παιχνίδι μας, έχεις δει καθόλου ένα psychological test που κάνω? Έχω δει λίγο, ναι. Σήμερα σου έχω ένα πάρα πολύ ωραίο. Ελπίζω να καταλάβεις αυτά που θα σε ρωτάω. Θα στα λέω και στα αγγλικά, ενδεχομένως θα προσπαθήσω μάλλον. Okay. Λοιπόν, πριν προχωρήσουμε, θέλω να μου πεις. Τώρα έχεις πάει στη Νέα Υόρκη και αν δεν κάνω λάθος, κάπου είχα δει. Αν δεν κάνω λάθος, στο δελτίο του Star το είχα δει αυτό. Ότι θα πήγαινες για να συναντηθείς με κάποιον stylist της Jennifer Lopez για ρούχα, θα βρίσκες ρούχα, βρήκες πράγματα. Ναι, πήγαμε εκεί και γνωρίσαμε πολλούς ανθρώπους. Mm-hmm. Και συζητάμε τώρα για τα ρούχα. Φοράω πολλά τα ρούχα τους όταν βγαίνω σε εκπομπές. Τώρα έχω τα παπούτσια τους. Γιατί μου αρέσει, είναι πολύ άνετα. Να κάνουμε ένα κοντινό, Νίκο, να δούμε για να δω τα παπούτσια αυτά. Τι είναι, αυτά τα πήρες από Νέα Υόρκη. No, actually τα πήρα από εγώ. Αλλά είναι J-Lo. J-Lo είναι ότι είναι η μάρκα, η φίρμα. Άνετα. Γυαλίζουν κιόλας. Τέλος πάντων. Ναι, και φοράω γενικά J-Lo ρούχα. Γιατί έχει και πολύ ωραία στυλ σε όλα, πιστεύω εγώ. Δηλαδή τη βραδιά εκείνη θα είσαι με αυτό το brand, με μπορεί. Αυτή την... Μπορεί, δεν ξέρεις αυτό ακόμα. Αυτό συζητάμε τώρα, γιατί είχα, επειδή θέλω να είναι βολευτικό, ξέρεις, με κίνησης και αυτό, είναι πολύ σημαντικό να είμαι άνετα. Mm-hmm. Δεν θέλω να είμαι, κάτι να μου φύγει, ξέρεις. Οκ, ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να σε θυμηθούμε και να σε δούμε όπως εμφανίστηκες, επειδή όλοι λένε, ρε παιδάκι μου, ότι καλομήρα είναι Britney Spears και είναι αυτό, ξέρεις, για την Eurovision και τα λοιπά. Σούπερ είναι αυτό, πολύ ωραίο. Very nice, yeah. Είναι αυτό το pop της Britney Spears και τα λοιπά. Πάμε να δούμε την καλομήρα, πώς εμφανίστηκε. Έκανε μια σούπερ εμφάνιση στα Mad Video Music Awards στην δεύτερη χρονιά μας. Πώς περνάνε τα χρόνια. 4 awards έχουμε κάνει και πάμε φέτος για το 5ο. Δεύτερη χρονιά η καλομήρα εμφανίστηκε και διασκεύασε Britney Spears Toxic, παρακαλώ.